20 χρόνια με ρωτάς ποιος πήρε την Ελένη. Μα εκείνη μόνη στο σχολείο τον πάρει περιμένει. 20 χρόνια με ρωτάς ποιον αγαπάει η Ελένη. Είναι στη Σπάρτη στα νησιά στην Τουρία παντρεμένη. Με ρωτούν για την Ελένη, ω Ελένη, που είναι εικόνα δακρυσμένη. Κυρία Αρβελέρ, πλησιάζει η μέρα της γυναίκας, σε λίγες μέρες. Ήσασταν η πρώτη καθηγήτρια του Τμήματος Αρχαιολογίας και Ιστορίας του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Το 1967 ήσασταν και η πρώτη πρίτανης του Πανεπιστημίου της Σορβόνης στην ιστορία του 700 ετών, έτσι. Το 1976. Ακούστε, όταν με εξέλεξαν οι συνάδελφοί μου πρόεδρο, γιατί εσείς λέτε πρίτανη, αλλά ήταν πρόεδρος του Πανεπιστημίου. Mm-hmm. Ήρθανε οι Αμερικάνοι δημοσιογράφοι. Χτυπήσαν την πόρτα, λέει, είμαστε από την Washington Post. Λέω, τι θέλετε, παιδιά. Είστε, λέει, η πρώτη γυναίκα πρόεδρος Πανεπιστημίου στον κόσμο. Λέω, για σταθείτε, εσείς έχετε τόσες γυναίκες. Όχι, λέει, είναι πρόεδροι των κολεγίων. Άλλο να είσαι πρόεδρος των κολεγίων, που είναι το πρωτοβάθμια πανεπιστήμια στην Αμερική, κι άλλο να είσαι πρόεδρος της Σορβόνης. Έτσι έμαθα ότι ήμουνα η πρώτη γυναίκα πρόεδρος στον κόσμο. Και αυτή τη συνέντευξη που έδωσα στους Αμερικάνους, τη βρήκα μετά. Ιαπωνέζικα μεταφρασμένη, στα ισπανικά, πορτογαλέζικα στη Βραζιλία κτλ. Αυτό σημαίνει πώς δουλεύουν οι ξένοι δημοσιογράφοι. Λοιπόν, αυτό ήταν το 1976. Εχθές δηλαδή. Πώς αντιμετωπιστήκατε από τους άντρες συναδέλφους σας? Ακούστε, εδώ είναι ένα πρόβλημα περίεργο. Γιατί οι νέοι δεν τους ένιωξε καθόλου. Αλλά όταν πάλι οι συνάδελφοί σας δημοσιογράφοι, θυμάμαι, ήρθαν στη Σορβόνη και ρωτούσαν πώς τα καταφέρνει η πρόεδρος, λοιπόν, η απάντηση ήταν, α, η πρόεδρος είναι άντρας σε τον νόμο. Θέλαν να πούνε ότι τα καταφέρνει γιατί κάνει σαν άντρας. Πράγματα δηλαδή αστεία, αλλά εκείνο που είχα προσέξει είναι ότι οι πιο ηλικιωμένοι δεν, μέχρι κολυσιεργία κάνανε. Ενώ τα νέα παιδιά δεν τους ένοιαζε, άντρας, γυναίκα εκεί πέρα δεν. Αλλά οι πιο ηλικιωμένοι, θυμάμαι, μέχρι κολυσιεργία. Είχα έναν, θα τον έλεγα, πώς να πούμε, βοηθώ λίγο στην Προεδρία. Αυτόν έπρεπε να τον προσέξω, γιατί έκανε όλα τα πράγματα αντίθετα από αυτά που έπρεπε. Αλλά όσο να είναι, το 76 ακόμα ήταν δύσκολα τα πράγματα. Τώρα βέβαια έχουν, μετά από τόσα χρόνια, έχουν κάπως συνηθίσει ότι οι γυναίκες μπορεί να είναι πρόεδροι. Δύσκολα ακόμη και στη Γαλλία, έτσι. Κυρίως στη Γαλλία θα έλεγα, θα σας πω γιατί. Γιατί στο βάθος η Γαλλία είναι μια πολύ πολύ πιο συντηρητική κοινωνία από την Ελλάδα, γιατί είναι πολύ πιο παλιά. Δεν έχουν 400 χρόνια σκλαβιάς, συνεχίσανε όλη την ιστορία τους μέσα από τις βασιλείες, τις επαναστάσεις κτλ. Και τις δημοκρατίες. Οπότε η εξέλιξη είναι πολύ πολύ πιο βραδία, εξαιτίας άλλωστε και του καθολικισμού. Μην ξεχνάτε ότι είναι μια καθολική κοινωνία που δεν εύκολα δεν συμμετέχει, ας πούμε, στα πολύ μοντέρνα πράγματα. Και το Παρίσι ακόμη και το Παρίσι, το οποίο υποτίθεται ότι είναι το άκρο ναότο του μοντερνισμού στη Γαλλία, ακόμα και εκεί έχετε αντιστάσεις οι οποίες είναι ιστορικές αντιστάσεις.
Ο σύζυγός σας, ο κύριος Ζακ Αρβελέρ, έχετε πει πολλές φορές ότι είναι η συναισθηματική σας βάση και χωρίς εκείνον δεν θα είχατε καταφέρει αυτά που έχετε καταφέρει. Αυτό είναι σίγουρο και διατείνομαι ότι όλο το φεμινιστικό κίνημα έχει κάνει ένα λάθος. Γιατί? Γιατί χωρίζει τις γυναίκες και τους άνδρες. Ενώ το πρόβλημα τώρα δεν είναι πια αν είσαι γυναίκας ή άνδρας, γυναίκα ή άνδρας, το πρόβλημα είναι αν είσαι καλό ζευγάρι. Γιατί μόνο μία συμπληρωματικότητα μεταξύ των δύο φύλων μπορεί να σου δώσει όλο το φάσμα, αν θέλετε, των δυνατοτήτων που έχει το ανθρώπινο γένος. Λοιπόν, από αυτή τη μεριά ήμουν πολύ τυχερή, γιατί ακριβώς νιώθω αυτή την συμπληρωματικότητα με τον άνδρα μου. Βεβαίως εκείνος είναι φυσικοχημικός, έχω ανθρωπιστικών σπουδών. Έχουμε μία κόρη η οποία έγινε οικονομολόγος, γιατί δεν ήθελε να γίνει ούτε το ένα ούτε το άλλο. Οπότε κατά κάποιο τρόπο υπάρχει ένα ευρύ φάσμα επιστημονικό που καλύπτουμε, αλλά για να μιλήσω σοβαρά, το φάσμα το που καλύπτουμε κυρίως είναι το συναισθηματικό και της αλληλεγγύης, η οποία είναι μία αλληλεγγύη καθημερινότητας. Δεν είναι, διατείνομαι ότι το πιο δύσκολο πράγμα στη ζωή δεν είναι να πεις τι θα κάνεις στη ζωή σου, είναι να πεις τι θα κάνεις κάθε μέρα. Το πιο δύσκολο πράγμα είναι η καθημερινότητα. Λοιπόν, σε αυτήν την καθημερινότητα, αν δεν έχεις μία πρόσβαση, ένα αγκίστρωμα κάπου, δεν μπορείς να τα καταφέρεις. Σε αυτό το χρωστό το αγκίστρωμα στον άνθρωπο. Έχετε πει, μιλώντας για την οργάνωση του χρόνου, ότι κρίνεται από το πώς περνάμε την κάθε μέρα μας. Εσείς πώς περνάτε μια μέρα σας? Το έχω πει πολλές φορές, αλλά είναι αλήθεια. Αλλάζοντας μια δουλειά με μια άλλη, ξεκουράζομαι. Δηλαδή, αν ήμασταν στο Παρίσι, θα βλέπατε ότι έχω μια σειρά από τσάντες διάφορες. Στην κάθε τσάντα μέσα υπάρχει ένα άλλο θέμα ή ένα άλλο καθήκον. Λοιπόν, όταν κουράζομαι από κάτι, παίρνω την άλλη τσάντα και προσπαθώ ακριβώς να αλλάξω τις ιδέες. Λοιπόν, πώς περνώ τη μέρα μου? Δεν είναι θέμα οργάνωσης μόνο. Τη μέρα σου πρέπει να την περνάς χωρίς το βράδυ να λες τι βλακίες έκανε. Λοιπόν, για να μπορέσεις να πεις ότι δεν έκανες βλακίες το βράδυ, να λες ότι δεν έκανες βλακίες, πρέπει κατά κάποιο τρόπο να μην αφήνεις ποτέ τον εαυτό σου μόνο. Δηλαδή να είσαι μαζί με τον εαυτό σου. Αυτό είναι ίσως το πιο δύσκολο πράγμα. Αυτό δεν είναι πολύ δύσκολο. Γιατί ακριβώς πρέπει να έχεις ένα κριτικό μάτι απάνω σου. Αυτό το κριτικό μάτι, δηλαδή να λες αυτό που έκανα, το έκανα ή δεν έπρεπε να το κάνω αλλιώς και να το ξέρεις κάθε στιγμή, νομίζω ότι είναι δύσκολο. Κάθε βεβαίως τώρα δεν υπάρχει σύγκριση, αλλά για μένα ήταν πάντοτε ένα από τα μεγάλα διδάγματα αυτό που έλεγε ο Αντίγονος Γονατάς. Ο Αντίγονος Γονατάς έλεγε «Σήμερα δεν βασίλευσα γιατί δεν έκανα καμία αγαθοεργία». Λοιπόν, δεν βασίλεψα αν δεν έκανα καμία αγαθοεργία. Είναι μεγάλη κουβέντα. Γι' αυτό λέω εγώ, βασίλεψα αν δεν έκανα καμία βλακεία. Αν το πούμε αλλιώς. Άλλωστε, πολύ μου αρέσει η έκφραση «βασιλεύει ο ήλιος». Είναι μόνο ελληνική. Μόνο ελληνική. Και ασφαλώς οφείλεται στο Βυζάντιο. Γιατί? Γιατί όταν ο ήλιος βασιλεύει, ο ουρανός γίνεται πορφυρός. Η πορφύρα ήταν το βασιλικό χρώμα στο Βυζάντιο. Άρα αυτό το ηλιοβασίλεμα, το πορφυρό χρώμα στον ουρανό, είναι ασφαλώς κάτι που μας έχει μείνει από το Βυζάντιο χωρίς να το ξέρουμε. Το Βυζάντιο είναι παρεξηγημένο, σας, αλλά εσείς έχετε αποκαταστήσει σε ένα μεγάλο βαθμό τόσο τη φήμη του Βυζαντίου όσο και των Βυζαντινολόγων, οι οποίοι θεωρούν το λίγο... σκοταδιστές. Ναι. Θα μπορούσα να το πείτε πολύ και απλά, αυτό. Πολύ απλά. Νομίζω ότι είναι το μόνο πράγμα που πραγματικά έχω κάνει. Το μόνο. Και γιατί το λέω? Όταν έφτασα στο Πανεπιστήμιο το 1967, έχοντας κάνει 123 επισκέψεις
στους καθηγητάδες. Γιατί έτσι έμπαινε στη Σορβόνη κάνοντας επισκέψεις στους καθηγητές. Και θυμάμαι, ήταν 5 καθηγήτριες γυναίκες, στους 123. Όλοι άλλοι ήταν άνδρες. Και θυμάμαι μία από τις συναδέλφους μετά που μου είπε: «Ξέρω ότι έχετε κάνει πολλές δουλειές κτλ. κτλ. Αλλά δεν θα ψηφίσω για εσάς». Λέω: «Γιατί?» «Ναι, γιατί είμαστε πολλές γυναίκες. 5 στους 123. Αυτά ήταν το 1976. Λοιπόν, όταν έφτασα στο πανεπιστήμιο, το Βυζάντιο δεν διδασκόταν στο πρώτο έτος του πανεπιστημίου. Ούτε στο δεύτερο. Ούτε στο δεύτερο. Λέω: «Όχι. Αν δεν διδάξεις στο πρώτο και στο δεύτερο έτος, μετά μπαίνεις μόνο στον κύκλο των Βυζαντινολόγων. Αυτοί οι οποίοι θέλουν να γίνουν Βυζαντινολόγοι, δηλαδή ήταν λίγο με το μεταξύ μας. Αν υπάρχει κάτι που πρέπει να κάνω στη Γαλλία, είναι να δείξω ότι το Βυζάντιο είναι μια μεσαιωνική ιστορία, η οποία όχι μόνο απαντά στη δυτική μεσαιωνική ιστορία, αλλά είναι η βάση ακριβώς της δυτικής μεσαιωνικής ιστορίας, εφόσον το Βυζάντιο είναι η πρώτη ευρωπαϊκή αυτοκρατορία. Δηλαδή, τι είναι Ευρώπη? Ευρώπη είναι η ήπειρος, λέει, των λογικών ανθρώπων», έχει πει ο Χέντλ. Δηλαδή, πρέπει να πούμε ότι είναι ο χριστιανισμός, είναι η Ρώμη και είναι και η ελληνορωμαϊκή παιδεία, κατά κάποιο τρόπο. Χριστιανισμός, ρωμιοσύνη και ελληνική παιδεία είναι Βυζάντιο. Άρα η πρώτη ευρωπαϊκή αυτοκρατορία ήταν η Βυζαντινή. Αν δεν ξέρουν αυτή την αυτοκρατορία, πώς μπορεί να καταλάβουν μετά όλες τις άλλες δυνατότητες που είχε η Δύση? Φτάνανε στις σταυροφορίες, φτάνανε στην Αγία Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, στα πράγματα τα οποία ήταν τα εναντίον του Βυζαντίου, χωρίς ακριβώς να ξέρουν την πρώτη βάση. Το λέω: «Όχι, από το πρώτο έτος». Και εκεί βεβαίως υπάρχουν ένα σωρό αστεία πράγματα, γιατί άρχιζα, θυμάμαι, για να τους προσελκύσω την προσοχή από τα διάφορα. Παραδείγματος χάρη, ένα γράμμα του ενός επισκόπου της Αχρίδας, αυτό που λέμε ο Κορυντός σήμερα, της Αχρίδας, ο οποίος έλεγε στον Πατριάρχη: «Δεν είναι ανάγκη να θυμώνεις με τους Λατίνους, τους Δυτικούς. Φτάνει να ξέρουν το μυστήριο της Αγίας Τριάδας. Αν ξέρουν το μυστήριο της Αγίας Τριάδας, φτάνει. Εμείς μετά ξέρουμε όλες τις άλλες δυνατότητες που έχει η ηθική και τέλος πάντων η θεολογία κτλ». Λοιπόν, όταν το λες αυτό σε γαλάκια, ότι φτάνει να ξέρετε, γιατί τότε ήσασταν σχεδόν βάρβαροι, μέσα σε εισαγωγικά, όταν οι άλλοι ξέρανε όλες τις, πώς να πούμε, τα στρογγυλά και μη στρογγυλά πράγματα της θεολογίας, οπότε προσελκύεις την προσοχή τους. Και μετά άρχιζες να τους εξηγείς γιατί οι σταυροφορίες ήταν ένα από τα μεγάλα λάθη της Δύσης, γιατί έγιναν, γιατί η οικονομία, γιατί τα λοιπά, και φτάναμε να ξέρουν τα γαλάκια καλύτερα Βυζάντιο από τα Ελληνόπουλα. Όταν ερχόμουν, γιατί άρχισα να έρχομαι εδώ αμέσως μετά την δικτατορία, δεν είχα πατήσει ποτέ όταν ήταν οι συνταγματαρχαίοι εδώ. Όταν ήρθα μετά τη δικτατορία, θυμάμαι μια φορά, ρώτησα τι είχε γίνει, βρε παιδιά, το 29 Μαΐου. Κανένα σχεδόν από τα Ελληνόπουλα δεν ήξερε. Να. Ενώ τα παιδιά στη Γαλλία, στις 29 Μαΐου, μου στέλνουν πάντοτε συλληπιτήριο τηλεγράφημα. Επειδή έπεσε η πόλη και επειδή δίδασκα εγώ τα Βυζαντινά, συλληπιτήρια τηλεγράφημα, λοιπόν, για την πτώση της πόλης. Αυτά για να σας πω ότι έπρεπε να γίνει μεγάλη προσπάθεια για να δείξει στην Ελλάδα ότι το Βυζάντιο δεν είναι ούτε σκοταδισμός, ούτε μια άρνηση της αρχαιότητας, ούτε κάτι το οποίο ήταν το πολύπλοκο και αν υπήρχε το σεξ των αγγέλων και ποιο είναι και δεν είναι κτλ. Αλλά ότι είναι μια συνέχεια, αν θέλετε, ενός πνεύματος που ταξιδεύει. Γιατί το ελληνικό πνεύμα ταξιδεύει. Μετά από την Αθήνα φτάνει στην Αλεξάνδρεια. Μετά από την Αλεξάνδρεια πάει στην πόλη. Όταν πέφτει η πόλη, πάει στη Βενετιά. Στη Βενετιά, τέλος πάντων στη Δύση, για να ξαναγυρίσει πίσω. Ας μην ξεχνάμε ότι οι ξένοι κυρίως μας μάθανε ποια είναι η αρχαιότητα, η ελληνική. Δεν υπάρχει σχεδόν
κανένα αρχαίο κείμενο το οποίο είναι δημοσιευμένο από Έλληνες. Ο μόνος ο οποίος δημοσίευσε αρχαίο κείμενο ήταν ακριβώς το συμπόσιο του Πλάτωνα, ήταν ο Σικουτρής ο Κακομοίρης, το οποίο αυτοκτόνησε στο τέλος. Του κάνανε τόσο πόλεμο. Οπότε οι νεοέλληνες είδαν τον εαυτό τους μέσα στον καθρέφτη που τους προσέφερε η Δύση. Και έκτοτε έχουμε αρχίσει την περίφημη διελκυνστίδα μεταξύ Ανατολής και Δύσης. Οπωσδήποτε η Ελλάδα έμεινε πάντοτε ως το κέντρο μεταξύ Ανατολής και Δύσης. Γι' αυτό όταν λέμε Ανατολία, τι λέμε Ανατολία, λέμε τη Μικρασία. Mm-hmm. Πας λέει στην Ανατολία, στην Τουρκία δηλαδή, γιατί από πού και ως πού Ανατολή. Άρα το κέντρο είναι η Ελλάδα. Για να έχεις από τη μία μεριά την Ανατολή και από την άλλη τη Δύση. Λοιπόν, αυτή η κεντρική, αν θέλετε, άποψη για την Ελλάδα είναι από τα πράγματα τα οποία είναι και τα πολύ σοβαρά και τα πολύ καλά, αλλά ενέχει κάποιους κινδύνους. Γινόμαστε καμιά φορά ελληνοκράτες, χωρίς να ξέρουμε ότι και ο διπλανός έχει κάποιο δίκιο. Και οποιοδήποτε γείτονας έχει κάποιο δίκιο. Ως πρίτανης της Γαλλικής Ακαδημίας, υπεύθυνη δηλαδή για όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, από τα παιδιά του Δημοτικού έως τα παιδιά του έως τους φοιτητές του Πανεπιστημίου, έχετε διατυπώσει 5 κώδικες μάθησης και γνώσης. Θέλετε να μας τους πείτε? Ο πρώτος και ο βασικός είναι η μητρική γλώσσα. Και κυρίως για τους Έλληνες, αν ξέρεις τη μητρική σου γλώσσα, την ελληνική βαθύτατα, ξέρεις όχι μόνο την παράδοση και την ιστορία της Ελλάδας. Να πούμε ένα απλό παράδειγμα. Λέμε ας πούμε το Η γλώσσα μας μιλιέται ασταμάτητα 3.500 χρόνια. Έτσι μπράβο. Και είναι η μόνη γλώσσα η οποία είναι ανάδελφος. Και όχι το έθνος όπως λένε μερικοί, έτσι. Γιατί είναι ανάδελφος? Επειδή ακριβώς δεν σταμάτησε ποτέ να μιλιέται, δεν έγινε ποτέ νεκρή η γλώσσα. Από αυτή τη στιγμή και έπειτα δεν υπάρχουν ελληνογενείς γλώσσες, εφόσον πάντοτε μιλιότανε. Τα λατινικά έγιναν νεκρή γλώσσα, δεν έμειναν παρά μόνο στην εκκλησία. Άρα, από τη στιγμή που έγιναν νεκρή γλώσσα, τα κατάλοιπά τους δημιούργησαν είτε τα ιταλικά, είτε τα πορτογαλέζικα, είτε τα ρουμάνικα, είτε τα γαλλικά κτλ. Ενώ τα ελληνικά έμειναν ανάδελφα, μιλούνται συνέχεια. Πρώτος κώδικας, να ξέρεις τέλεια τη μητρική σου γλώσσα. Αυτό βέβαια τώρα λέω και καμιά φορά γελώ λέγοντάς το, ότι όταν ξέρεις καλά ελληνικά, γεννιέσαι πολιτισμένος. Γιατί ξέρεις ακριβώς, λέξη κημητήριο έλεγα. Κημητήριο, μόλις πεις κημητήριο, το οποίο λένε σε όλες τις ευρωπαϊκές γλώσσες, σημιτιέρ, τσιμιτέρο κτλ. Σύμμετροι, ό,τι θέλετε. Λοιπόν, όταν λες κημητήριο, ξέρεις πολύ καλά ότι περάσαμε από την αρχαιότητα στο χριστιανισμό. Γιατί η νεκρόπολη, η νεκροταφείο, ναι. Αλλά κημητήριο, περιμένεις την ανάσταση των νεκρών. Για να περιμένεις ανάσταση νεκρών, λοιπόν, είσαι μέσα στο χριστιανισμό. Το ίδιο παραδείγματος χάρη η λέξη αμαρτία. Η λέξη αμαρτία στα αρχαία ελληνικά, αμαρτάνο, ήταν ήμαρτον του σκοπού. Δηλαδή, όταν στην τοξοβολία δεν πετύχαινες το σκοπό που ήθελες, έκανες αμαρτία στην τοξοβολία. Όπως με τον χριστιανισμό ο μόνος σκοπός ήταν η σωτηρία της ψυχής, όταν δεν πετύχαινες αυτό το σκοπό, έκανες αμαρτία με την έννοια την καθημερινή. Λοιπόν, τέτοια απλά πράγματα δείχνουν ότι μέσα από την ελληνική γλώσσα, αν την ξέρεις, μπορείς να προσεγγίσεις και την ελληνική ιστορία, αλλά και την παγκόσμια ιστορία κατά κάποιο τρόπο. Εδώ θα πω αυτό που έλεγε η Γιουρσενάρ, ότι το μόνο γεγονός της παγκόσμιας ιστορίας, το πρώτο, είναι η εμφάνιση του ελληνικού πνεύματος. Αυτό πια δεν ανήκει μόνο στους Έλληνες, ανήκει στην παγκόσμια ιστορία. Λοιπόν, το πρώτο λοιπόν, ο πρώτος κώδικας είναι η γνώση της μητρικής γλώσσας. Ο δεύτερος, να ξέρεις τέλεια μία ξένη γλώσσα, ακριβώς για να μην νομίζεις ότι όλα τα έχεις ανακαλύψει μόνος. Ότι και ο διπλανός έχει κάποιο δίκιο, όπως έλεγα, και ότι και ο διπλανός έχει τις ίδιες αγωνίες,
τους ίδιους φόβους, τις ίδιες ελπίδες κατά κάποιο τρόπο με σένα, εφόσον τις ονομάζει με τον τρόπο του. Ο τρίτος κώδικας στην εποχή που ζούμε είναι οπωσδήποτε ο επιστημονικός και ο τεχνολογικός κώδικας. Και δεν είναι πια να ξέρεις μόνο τα βάρη και τα μέτρα και τα λοιπά, αλλά το θέμα του χώρου, αν θέλετε, και των διαστάσεων κατά κάποιο τρόπο, είναι από τα πράγματα τα οποία τα παιδιά πρέπει πολύ γρήγορα να ξέρουν. Και διατείνομαι ακριβώς ότι υπάρχει μία διαφορά μεταξύ των κοριτσιών και των αγοριών. Στα κορίτσια η μάνα δίνει μια κούκλα. Δίνει μια κούκλα, κάθονται μέσα στο σπίτι, στον ιδιωτικό βίο. Στα αγόρια δίνει μια μπάλα. Όταν παίζεις με την μπάλα, έχεις μία σχέση με τον χώρο τελείως και με τη δημοσιά. Δεν μπορείς να παίξεις μπάλα μέσα στο σπίτι. Πέφτεις στο δημόσιο χώρο και σε χώρο. Λοιπόν, αυτή η διαφορά μεταξύ του μη χώρου και του ιδιωτικού, της κούκλας και της μπάλας, είναι μία από τις τεράστιες, αν θέλετε, διαφορές που δεν τις προσέχουμε πολύ πολύ. Αυτό ήταν μία παρένθεση. Για να πω ότι ο τρίτος κώδικας είναι ασφαλώς ο τεχνολογικός και ο επιστημονικός. Ο τέταρτος είναι ο καλλιτεχνικός. Γιατί το να μπορείς να καταλάβεις τον κόσμο μέσα από μία τέχνη, είτε την ασκείς ο ίδιος, είτε την νιώθεις, όπως λέγανε στα καλά ελληνικά οι Γερμανοί, το Einfühlung, δηλαδή να μπεις μέσα στην τέχνη μέσα από μία έμπνευση και μία συναισθηματική δόνηση, η οποία σου επιτρέπει ακριβώς να έχεις μία υπέρβαση του εαυτού σου. Και ο τελευταίος κώδικας, αυτός είναι ίσως ο πιο δύσκολος, είναι το σώμα σου. Γιατί να μπορέσεις να είσαι, πάλι θα το πω στα καλά ελληνικά, at home in the body, να είσαι δηλαδή σαν στο σπίτι σου, μέσα στο σώμα σου. Να νιώθεις άνετα με το σώμα σου. Ναι, να νιώθεις άνετα μέσα στο σώμα σου, είναι ίσως από τα πράγματα τα οποία κυρίως τα νέα κορίτσια, βέβαια της δικιάς μας γενιάς, δεν το ξέρανε. Τώρα εσείς οι νέες το ξέρετε αυτό. Οπότε είναι από τα μεγάλα πράγματα τα οποία πέτυχε η γυναίκα. Και εκεί νομίζω ότι το πέτυχε η γυναίκα αυτό, τα κορίτσια, χάρη στο ότι μπορούν κατά κάποιο τρόπο να ελέγξουν την σεξουαλικότητά τους. Και διατείνομαι ότι θα έπρεπε κάποτε ο Pink Pus να είχε γίνει νομπελίστας. Δεν τον κάνανε ποτέ. Ποτέ. Αλλά είναι ο άνθρωπος ο οποίος έκανε, όπως ξέρετε, την μεγαλύτερη προσπάθεια για να ελευθερωθούν οι γυναίκες, δεδομένου ότι είναι ο εφευρέτης της περίφημου χαπιού, του αντισυλληπτικού χαπιού. Αλλά αυτό βέβαια δεν το λέει κανείς. Ένας τρόπος για να είσαι καλά με το σώμα σου είναι βέβαια η άσκηση. Εσείς είστε δεινή κολυμβήτρια, τενίστρια. Ναι. Και λοιπόν, έχετε, ναι, και κάποτε, πάρα κάποτε πολύ υπερπατήσει τα χρόνια της αντίστασης, αλλά αυτά θα τα πούμε στη συνέχεια. Στην αντίσταση. Ναι, αλλά τον υπερπατά στα χρόνια της αντίστασης. Φτάσατε κάποια στιγμή στη Λαμία, αν κατάλαβα, ναι, καλά. Ναι, λοιπόν, ακούστε αυτήν μεγάλη ιστορία. Ήταν ακριβώς όταν στα Δεκεμβριανά. Και είχα φύγει μαζί με τον Μάνο το Χατζηδάκη. Το Μάνο το Χατζηδάκη, τον Χρήστο τον Μπασαλάρη, τέλος πάντων. Ήταν ο καθοδηγητής σας ο Χρήστος ο Μπασαλάρης. Βεβαίως, ο καθοδηγητής μου ο Χρήστος ο Μπασαλάρης. Ο Μάνος ο Χατζηδάκης, τότε ήταν η Άννα η Συνοδεινού, ήμασταν ο αδελφός της Άννας, ο Νίκος ο Συνοδεινός. Όλοι αυτοί οι παρέα ήμασταν στο Παγκράτη, όπου λέει, κάπου γράφει ο Μπασαλάρης, ότι ήμουν, λέει, το πιο δυνατό χωνί της περιοχής την εποχή εκείνη, γιατί όπως δεν ξέρετε είχαμε από τη μία μεριά γράφαμε τα συνθήματα στους στίχους και από την άλλη μεριά είχαμε και το χωνί για να λέμε τα συνθήματα πριν τα γράψουμε. Λοιπόν, το μεγαλύτερο χωνί του Παγκρατιού ήμουν εγώ τότε κατά τον Μπασαλάρη. Βεβαίως αυτό δεν μπορώ να το πω εγώ, πρέπει να τον ρωτήσει τον ίδιο. Το έχει πει νομίζω, δεν. Ναι, ναι, καλά, ναι, ναι. Είναι γνωστά αυτά. Ασκείστε καθημερινά? Έχω την τύχη στο Παρίσι να κάθομαι ακριβώς απάνω στον κήπο του Λουξεμβούργου. Mm-hmm. Οπότε,
κάθε απόγευμα με τον άντρα μου, κάθε απόγευμα, την ίδια ώρα, βγαίνουμε στον περίπατο, ο οποίος ήταν μία ώρα πριν από λίγα χρόνια και τώρα έχει γίνει 3/4. Λοιπόν, και όσο να είναι, κατεβαίνουμε προς τα κάτω. Αλλά βγαίνουμε πάντοτε την ίδια ώρα και με πειράζαν τα παιδιά που με βλέπουν με τον άντρα μου να βγαίνω έξω της γειτονιάς, λέγοντάς μου ότι όταν βγαίνουμε, διορθώνουν τα ρολόγια τους. Γιατί ξέρουμε ότι είναι ακριβώς η ίδια ώρα. Στα χρόνια της αντίστασης, στα χρόνια της ΕΠΟΝ, έχετε πει ότι μάθατε να συμπυκνώνετε τις σκέψεις σας, γιατί χρειαζόταν να μαθαίνετε να απομνημονεύετε τα μηνύματα ή να τα γράφετε σε πολύ μικρά χαρτάκια, ώστε να μπορείτε να τα καταπιείτε αν σας έπιαναν. Ακούστε, αυτό θα σας το πω λίγο αλλιώς. Μια μέρα η Χάριμαν, όπως ξέρετε, ήταν η πρώην γυναίκα του Τσόρτσιλ, του γιου του Τσόρτσιλ, και η οποία είχε γίνει, η Παμέλα Χάριμαν, έγινε μετά πρέσβης, όχι πρέσβυρα, πρέσβης της Αμερικής στο Παρίσι. Λοιπόν, έδινα κάποτε την Legion d'honneur σε έναν βοηθό της, σε έναν από τους καλλιτεχνικούς διευθυντές που είχε, και μιλάγαμε. Λοιπόν, με ρωτά, μου λέει, πού νομίζετε ότι οφείλετε τέλος πάντων αυτό που είστε και τα λοιπά. Και της λέω, εγώ νομίζω ότι πραγματικά η αντίσταση με έφτιαξε. Και γυρνάει και μου λέει, η Χάριμαν η οποία ήταν τέλος πάντων, ναι, ίσως άλλη ιστορία αυτή, μου λέει, αν δεν ήμουνα βοηθός γραμματέας του Τσόρτσιλ σε όλη την κατοχή, σε όλη την, στον πόλεμο τότε βέβαια για αυτούς, δεν θα ήμουν αυτό που είμαι. Λοιπόν, αυτή την εμπειρία, δηλαδή του πολέμου και της κατοχής, δεν μπορείς ποτέ να τη μεταδώσεις. Θυμάμαι, παιδάκι σχεδόν που λέω λόγους, 14 χρόνων ήμουν το 40, όταν περνούσα στο δρόμο και έλεγα το 41 δηλαδή πια, όταν τον Απρίλιο φτάσανε οι Γερμανοί, και θυμάμαι είχα πάει στην Μιζουδούγκαν, όπως λέγαμε τότε, δηλαδή εκεί που η Μις Ντάγκαν είχε την περίφημη βίλα της λίγο στον Κοπανά, σε μια γειτονιά του Βύρωνα, για να δω, έφευγαν τα αδέλφια μου για την Μέση Ανατολή. Και θυμάμαι ότι έβλεπα τα Στούκας, τα οποία βομβαρδίζανε όλα τα πλοία που φεύγανε. Κανένας δεν μπόρεσε να φύγει, γυρίσανε πίσω τα αδέλφια μου και ήταν η πρώτη σκηνή, αν θέλετε, από μια κατοχή. Και μετά, το βράδυ, όταν περπατούσα στο δρόμο και έβλεπα τον έναστρο ουρανό, αναρωτιόμουν αν θα ήταν ο ίδιος ουρανός, ο οποίος θα ήταν και ο ουρανός της ελευθερίας. Δηλαδή, το μόνο που θα μπορούσε να είναι το ίδιο για μας, ήταν ο ουρανός. Όλα τα άλλα ήταν μια ζωή τέτοια που θα έπρεπε ή να την αντιμετωπίσεις με τόλμη και αρετή, όπως θα έλεγε κάποιος, ή να σε βάλει κάτω. Και το σύνθημα ίσως, αυτό ήταν ένα σύνθημα όπως ξέρετε ίσως των Ισπανών, προτιμώ να πεθάνω όρθιος παρά να ζω γονατιστός, ήταν τα μεγάλα συνθήματα, που ως παιδιά πια ήταν σχεδόν απλό. Δεν ήταν ανάγκη να μας το πούνε, αλλά το ζούσαμε έτσι. Λοιπόν, αυτή η εμπειρία δεν σας εύχομαι να τη ζήσετε, γιατί είναι ακριβώς. Αλλά από την άλλη μεριά, όσοι γλιτώσαμε, όσοι βγήκαμε, γιατί θυμάμαι πόσα παιδιά σκοτωθήκανε γύρω κτλ. Τέλος πάντων, να μην. Ήταν αυτή η οποία φτιάχνει και ζωή και χαρακτήρες και ανθρώπους. Λοιπόν, νομίζω ότι την ανθρωπιά μου, οποιαδήποτε ανθρωπιά, έτσι, τη χρωστώ σε αυτό. Τη χρωστώ σε αυτό. Και ίσως αυτό, όπως είπατε σωστά, χρωστώ και τη δυνατότητα να ξεχωρίζω το επουσιώδες από το ουσιώδες. Πολύ σημαντική αρετή αυτή.
μεγάλη, γιατί είναι ακριβώς η μόνη αρετή των επιστημών. Αν γίνεις καλός επιστήμονας, είναι ακριβώς γιατί μπορείς να ξεχωρίσεις. Κριτική σκέψη. Ναι, την κριτική. Και να ξεχωρίσεις ακριβώς το ουσιώδες από το επουσιώδες. Κάποτε ο Ροκάρ ήταν πρωθυπουργός της Γαλλίας και είχε αποφασίσει να απλοποιήσει την γαλλική γλώσσα. Και είχε βγάλει τα accent circumflex και τα λοιπά. Λοιπόν, ήμουνα τότε πρίτανης της Ακαδημίας ακριβώς και ήρθαν με ρώτησαν οι δημοσιογράφοι, τι λέτε κυρία Βαλέρα. Λέω, ακούστε, μη με ρωτάτε εμένα τι λέω, ανήκω σε ένα γλωσσικό, αν θέλετε, σε μια γλωσσική οικογένεια, 3.000 χρόνων και βάλε, όπου η ορθογραφία είναι ένα πράγμα που άλλαζε. Δεν ήταν έτσι πάντοτε κτλ. Λοιπόν, δεν το θεωρώ το ουσιώδες και το επουσιώδες. Και το είπα γαλλικά, είναι essentiel. Είναι essentiel, δεν υπάρχει στα γαλλικά. Δεν υπάρχει. Το επουσιώδες δεν υπάρχει. Λένε δευτερεύον, λένε secondaire, λένε κάτι τέτοιο. Λοιπόν, φασαρία ολόκληρη, η Πρίτανης βρίσκει λέξεις οι οποίες δεν είναι γαλλικές και τα λοιπά. Και θυμάμαι, ο Ντορμεσό μου έγραψε, μου λέει, Ελένη, μη σε νοιάζει, είμαστε στο γράμμα «Η», οπότε η Ακαδημία, γιατί κάνει το λεξικό η Γαλλική Ακαδημία, είμαστε στο γράμμα «Η» και θα βάλουμε το «in essentiel» ως γαλλική λέξη. Και πράγματι το βάλανε. Λοιπόν, για να έρθω στα πράγματα, τα ουσιαστικά. Η κατοχή, η αντίσταση είναι από τα πράγματα τα οποία ούτε μπορείς να πεις σε κάποιον κρίμα που δεν τα ζήσες, αλλά αν τα ζήσες, ξέρεις πολύ καλά ότι τους χρωστάς αυτό που είσαι. Λοιπόν, αυτό το λέω και από την πνευματική ίσως υπόσταση, γιατί έπρεπε, όπως είπατε, να ξεχωρίζεις το ουσιώδες από το επουσιώδες σε ένα μικρό χαρτάκι, να μπορείς να το καταπιείς και όλα αυτά πράγματα. Και μου έμεινε κάτι, με πειράζουν ακόμα οι συνάδελφοί μου, γράφω με πολύ μικρά γράμματα, έγραφα. Λοιπόν, λέγανε, τι, πρέπει να γράφεις, μου λέει, μεγαλύτερα γράμματα. Λέω, γιατί. Γιατί μετά από 20 χρόνια, όταν θα διδάξεις, δεν θα μπορείς να διαβάσεις. Δεν βρε παιδιά, τα ίδια θα λέω μετά από 20 χρόνια. Α, λέει, όλοι εμείς τα ίδια λέμε. Λοιπόν, τέλος πάντων, μου μείνε, μίμηναν τα μικρά γράμματα, αλλά τώρα έχω αρχίσει λίγο και μιμούμε το γραφικό χαρακτήρα του άντρα μου, ο οποίος είναι στρογγυλός και καθώς πρέπει, οπότε περνάω σε αυτά. Μιλώντας για κριτική σκέψη, αναρωτιέμαι, πιστεύετε το εκπαιδευτικό σύστημα ενισχύει την ικανότητά μας να σκεφτόμαστε τόσο το ελληνικό όσο και το γαλλικό, θα μπορούσα να σας ρωτήσω, είστε γνώστης και των δύο συστημάτων. Δείτε, από τη στιγμή που ζητάμε από τα παιδιά να μαθαίνουν κάτι απ' έξω, δηλαδή από στήθους που λέμε, οπωσδήποτε δεν αναπτύσσεται η κριτική σκέψη. Είτε η μνήμη, είτε η σκέψη, είτε λοιπόν, ακόμα και η αντίληψη. Και η αντίληψη, ακριβώς. Λυπούμαι που το λέω, αλλά ο δάσκαλος έχει μάθει και εδώ και αλλού να βάζει τα παιδιά απέναντί του και να έχει το λόγο της αυθεντίας. Νομίζω ότι είναι μεγάλο παιδαγωγικό λάθος. Ο Σοκράτης έβαζε τους μαθητές δίπλα του και όχι απέναντί του. Και όλοι οι περίφημοι μαιευτικοί ήταν ακριβώς η μέθοδος που επέτρεπε στους νέους από ερώτηση σε απάντηση, διαλεκτικά το λέω, να μπορούν να προχωρούν οι ίδιοι πιο πέρα στη σκέψη τους. Λοιπόν, εδώ νομίζω ότι μιλώ για τη Γαλλία περισσότερο, γιατί αυτά ξέρω, αλλά ασφαλώς το ίδιο πράγμα είναι και εδώ, ότι δεν έχουμε εμπιστοσύνη στα παιδιά. Νομίζουμε ότι πρέπει να τους μάθουμε όλα εμείς. Ενώ το πράγμα είναι ασφαλώς όχι έτσι. Νομίζω ότι και τα παιδιά έχουν να μάθουν πολλά στο δάσκαλο. Όχι μόνο ο δάσκαλος να μάθει στα παιδιά. Εσείς βέβαια είχατε γεννηθεί σε μια οικογένεια... Πολύτεκνη. Πολύτεκνη. Φτωχή. Φτωχή, προσφυγική. Προσφυγική. Έχετε κάνει μεγάλη διαδρομή από το Βύρωνα και τα χρόνια της αντίστασης, εντυπωσιακή πορεία. Θα ήθελα να μου μιλήσετε για εκείνα τα χρόνια της αντίστασης. Ακούστε,
Δεν ήταν και συνηθισμένο την εποχή εκείνη, ήσασταν κορίτσι, λέτε ότι μεγάλωσα στο δρόμο και ίσως αυτό ας πούμε είναι που τους κάνει να σας αντιμετωπίζουν και τους συναδέλφους σας ως άντρα, σαν άντρα, γιατί... Πρώτα ήμουνα το τελευταίο παιδί, έτσι, το τελευταίο παιδί, με φωνάζανε, εγώ δεν ήμουνα κοριτσάκι, ήμουνα το τελευταίο. Ναι. Λοιπόν, το τελευταίο, όλα αυτά καλά. Τα αδέλφια μου ήταν πολύ μεγάλη. Να σκεφτείτε ότι ο μεγάλος μου αδελφός ήταν τουλάχιστον 15 χρόνια πιο μεγάλος από μένα και βάλε. Λοιπόν, εκείνο που θυμάμαι είναι ότι τους άκουγα να διαβάζουν, γιατί είμαστε σε ένα σπίτι με 3 δωμάτια, 6 παιδιά, η γυναίκα που μας μεγάλωσε και οι γονείς μου. Λοιπόν, εγώ άκουγα τα αδέλφια μου να διαβάζουν και σε μένα έφτανε πάντοτε ένα μολυβάκι. Όταν πια δεν μπορούσαν εκείνοι να γράφουν, μου φτάνε το μολυβάκι εκείνο για να γράφω εγώ το μικρό, το τελευταίο. Το όπως η μάνα μου έκανε, ήταν μεγάλη νοικοκυρά η μάνα μου, έπαιρνε τα παντελόνια του αδελφού μου, του μεγάλου, τα άκοβε για τον δεύτερο, τα άκοβε πιο πέρα για τον τρίτο μετά κτλ. Και μου φτάνε εμένα ως μπλούζα, ως φούστα. Ως φούστα. Ως φούστα στο τελευταίο ή δεν ξέρω. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα ήταν τελείως καθημερινότητα για μένα και δεν με ένοιαζε. Αλλά εκείνο που ήξερα είναι ότι η ζωή είναι μία αντίσταση. Δηλαδή, αν δεν έκανες αυτή την προσπάθεια, δεν θα ζούσες. Έφτασε και η πείνα. Όλοι μιλάμε για αντίσταση και κανείς δεν μιλά για την τραγική περίοδο της Αθήνας που ήταν η μεγάλη πείνα. Να σκεφτείτε ότι οι άνθρωποι πεθάναν από την πείνα. Είναι πολύ πιο πολλοί από αυτούς που πεθάναν στον πόλεμο. Δηλαδή στον Αλβανικό. Να το ξέρουμε αυτό. Θυμάμαι ότι όταν πήγαινα στο γυμνάσιο, το γυμνάσιο το είχαν πάρει οι Ιταλοί και το είχαν κάνει νοσοκομείο τότε, περνούσα πάνω από πτώματα για να πάμε στο σχολείο. Πτώματα τα οποία μάζευε το καρότσι του Δήμου για να τους θάψουν μέσα σε ένα λάκκο κτλ. Λοιπόν, αν ο αδερφός μου, ένα από τα αδέλφια μου, δεν δούλευε σε ένα, μακαρόνας λεγότανε, σε ένα κατάστημα το οποίο ήταν κατάστημα τροφίμων και έφερνε το βράδυ, θυμάμαι, κάστανα, νομίζω ότι δεν θα είχε ζήσει κανένας από την οικογένειά μου. Θυμάμαι μετά ότι ο πατέρας μου είχε ένα από τα ωραιότατα ρολόγια που είχε φέρει από τη Μικρασία, το οποίο ήταν με σμάλτο που άνοιγε και έκλεινε τις τσέπης ρολόι. Το βλέπω ακόμα. Λοιπόν, το έδωσε αυτό το ρολόι για μισή κουραμάνα. Μισή γερμανική κουραμάνα ψωμί. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα δεν μπορείς παρά... Τι να πεις τώρα, τι να πεις στα παιδιά. Εγώ παραδείγματος χάρη δεν μπορώ να αφήσω στο πιάτο μου ποτέ κάτι χωρίς να έχω τελειώσει. Αυτό μπορεί να είναι 2 φορές πιο πολύ από όσο είχα ανάγκη να φάω, θα το φάω. Όταν αφήνει η κόρη μου και της λέω «Βρε παιδί, είναι τόσα παιδιά που πεθαίνουν από την πείνα» κτλ. Απάντηση. «Και αν δεν το φάω θα τους τα στείλεις». Λοιπόν, οπότε δεν είναι ορισμένες εμπειρίες οι οποίες πια είναι η ιστορία του τόπου, αλλά τις οποίες δεν μπορείς να μεταφέρεις. Το κατοχικό λοιπόν, αν μου πείτε τι σύνδρομο. Έγινε, ναι. Μου πείτε τι έγινε, πώς έγινε, θα σας πω τι να σας πω. Ποια ήταν η ιστορία, ποια εποχή, πώς την αντιμετώπισες και πώς βρέθηκες. Δηλαδή είναι μία συγκυρία και τύχης και ατυχίες μαζί. Γιατί στο κάτω-κάτω της γραφής, όταν περιγράφεις πείνα, πόλεμο, την ανέχεια και όλα αυτά τα πράγματα, περιγράφεις πράγματα τα οποία δεν είναι βέβαια τα ευχάριστα. Αλλά από την άλλη μεριά, σε κάνανε να είσαι όρθιος μέσα στη ζωή. Και σου μείνει αυτό. Οπότε... Η μητέρα σας πάντως δεν μεγάλωσε διαφορετικά εσάς από τα αδέρφια σας. Δηλαδή δεν ήσασταν το κοριτσάκι που παίζε με τις κούκλες. Ακούστε, δεν πρόφτασα να παίξω με τις κούκλες. Εγώ δεν είχα παιχνίδια. Θυμάμαι ότι όταν παίζαν το γιογιό, το γιογιό ήταν το πράγμα τότε της μόδας. Η μάνα μου δεν, και ο πατέρας μου δεν είχαν χρήματα για να μπορέσουν να πάρουν γιογιό. Λοιπόν, η γυναίκα που μεγάλωσε, η οποία ήταν περισσότερο από μάνα μου, χωρίς να είναι μάνα μου, ήταν μάνα μου, που λέει ο λόγος, άρα περισσότερο από μάνα μου. Λοιπόν, έπαιρνε κάτι κουμπιά μεγάλα, έβαζε μέσα ένα σπίρτο, έτσι λίγο ανάμεσα στα 2 κουμπιά, έβαζε το σπάγκο, έτσι την κλωστή, και εγώ έκανα το γιογιό
Με την αυτή. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα δεν είναι μια κούκλα, δεν ξέρω, στον δρόμο. Επειδή μιλήσαμε και προηγουμένως για παιχνίδια τα οποία χτίζουν και ρόλους και ναι, καθορίζουν ναι, λοιπόν, και μεταγενέστερες συμπεριφορές. Θα σας πω ποιο ήταν το παιχνίδι. Βγαίναμε, εγώ έμεινα στον δρόμο πάντοτε, το τελευταίο παιδί, καλοκαίρι στο Βύρονα. Λοιπόν, φώναζε, η Φωτεινή ήταν το όνομα. Ελενίτσα, Ελενίτσα, έκανα πως δεν άκουγα, 10 η ώρα. Ήτανε τότε, ο Βύρονας είχε ένα πλυσταριό που όλες οι γυναίκες μάζευαν και μαζευόντουσαν και έπλαιναν τα ρούχα τους. Λοιπόν, το βράδυ, όταν απλώναν τα σεντόνια για να στεγνώσουν, εμείς πηγαίναμε πίσω από τα σεντόνια και κάναμε καραγκιόζι. Γιατί ακριβώς έπρεπε να έχεις το σεντόνι, το μπερντέ, ας πούμε, για να κάνεις τον καραγκιόζι. Μετά, το άλλο πράγμα που θυμάμαι ήταν ότι στο δρόμο του Βύρονα είχαμε ένα σκηνάκι το βράδυ. Λοιπόν, καθόταν ένα παιδί από το ένα πεζοδρόμιο, δεν υπήρχαν πεζοδρόμια τότε, τέλος πάντων, και το άλλο από την άλλη μεριά. Βράδυ. Ούτε φως ούτε τίποτα. Μόλις πέρναγε κάποιος, οπ, έπεφτε πάνω στο σκηνάκι, σκόνταβε. Εμείς αφήναμε το σκηνάκι κάτω, ούτε γάτα ούτε ζημιά. Έφευγε αυτός, ερχόταν ο άλλος, ξανά πέφτει ο άλλος. Τι σημαίνει όμως αυτό? Σημαίνει ότι δεν πέρναγε κανένα αυτοκίνητο. Θυμάμαι, πηγαίναμε στην Βουλιαγμένη. Σε αντίσκηνο. Μας μάζευε ο πατέρας μου όλους και πηγαίναμε στο αντίσκηνο. Λοιπόν, εγώ λάτρευα τον πατέρα μου. Ο πατέρας μου δούλευε στον Πειραιά τότε και ερχόταν μόνο το Σαββατοκύριακο. Το Σάββατο λοιπόν, Σάββατο βράδυ, στον κεντρικό δρόμο της Βουλιαγμένης, έπαιρνα ένα σκαμνάκι έτσι, και πήγαινα στη στάση για να περιμένω τον πατέρα μου. Δεν ήξερα ούτε τι ώρα θα φτάσει το αυτοκίνητο, ούτε τίποτα, το λεωφορείο. Άρα πήγαινα από μια ώρα πριν και βάλε. Σάββατο. Τότε είχα μάθει να μετρώ. Και ουδέποτε μέτρησα παραπάνω από 67 αυτοκίνητα που περνούσαν τον κεντρικό δρόμο της Βουλιαγμένης Σάββατο απόγευμα, Σάββατο απόβραδο. Ήσασταν καλή μαθητήρια στο σχολείο. Προλαβαίνατε να διαβάσετε με δεδομένη την έντονη αντιστασιακή σας δράση? Εδώ είναι μεγάλη ιστορία αυτή. Γιατί εγώ ήθελα πάντοτε να γίνω ο πολιτικός μηχανικός. Ναι. Πάντοτε. Λοιπόν, αλλά για να γίνεις πολιτικός μηχανικός, τότε έπρεπε να κάνεις φροντιστήριο. Στο Πολυτεχνείο δεν έμπαινες έτσι. Οπότε, πού να κάνω φροντιστήριο? Δεν είχαμε ούτε καν τα γυμνάσια. Όταν πήγα άλλωστε για να περάσω το πτυχίο μου, το γυμνασιακό, με συνέλαβαν. Αυτή είναι η μεγάλη μου ιστορία εκεί. Ευτυχώς είχα δώσει τις εξετάσεις και με συνέλαβαν μετά. Γιατί αν με είχαν συλλάβει πριν πω στις εξετάσεις, δεν θα είχα τελειώσει ποτέ ούτε το γυμνάσιο. Στο Πανεπιστήμιο, ο καθηγητής κλασικής αρχαιολογίας, ο κύριος Οικονόμου, είχε αναρωτηθεί πώς εσείς ένα παιδί προσφυγικής οικογένειας αποφασίζεται, επιλέγεται να γίνεται αρχαιολόγος και όχι φιλόλογος που μπορεί να σας εξασφαλίσει επάγγελμα. Τι του είχατε απαντήσει? Το αρχαιολογικό τμήμα μόλις είχε γίνει τότε και οι γυναίκες δεν γινόντουσαν αρχαιολόγοι. Γιατί λέει πού θα πάτε στους αρχαιοκάπηλους κτλ. Οπότε όλα τα παιδιά που είχαν ανάγκη να δουλέψουν πηγαίναν στο φιλολογικό για να γίνουν καθηγητάδες μετά στο γυμνάσιο. Εγώ αρχαιολογία. Λοιπόν, μου λέει ο οικονόμου, βρε Γλυκάτζη, μου λέει, όλες εδώ οι άλλες, ήταν κορίτσια περισσότερα άλλωστε, και μερικοί Κύπροι, όλες οι άλλες εδώ είναι πλουσιόπαιδα. Εσύ τι θα κάνεις που ήρθες εδώ? Και γυρνώ έξω φρένων και του λέω, κύριε καθηγητά, εγώ θα πουλήσω στο δρόμο λεμόνια, αν χρειαστεί, για να κερδίσω τη ζωή μου, αλλά μια ζωή ζούμε και θα κάνω αυτό που θέλω. Σε αυτή τη ζωή. Λοιπόν, θα γίνω αρχαιολόγος γιατί θέλω να γίνω αρχαιολόγος. Το βούλωσε ο οικονόμου, δεν είπε τίποτε και έτσι έγινε αρχαιολόγος ιστορικός. Μιλήστε μας για τους δασκάλους σας. Ποιους θυμάστε πιο έντονα και γιατί? Ο καθηγητής μου ο πραγματικός ήταν ο Ζακυνθινός. Και θυμάμαι, μου είχε βάλει άριστα 10. Ο Μαρινάτος, ο οποίος ήταν της αρχαιολογίας της, τέλος πάντων, της προκλασικής αρχαιολογίας, και μου είχε βάλει και άριστα και ο Ζακυνθινός. Και οι δυο τους κεφαλινιώτες, από την Κεφαλονιά. Λοιπόν, μου λέει ο Μαρινάτος, παιδί μου, ο Θεός να σε φυλάει από δύο κεφαλινιώτικα άριστα. Ένα από τα δύο, λέω, θα γίνει. Και έτσι έγινε βυζαντινολόγος, δηλαδή Ζακυνθινός περισσότερο από ότι Μαρινάτος. Και γιατί έγινε βυζαντινολόγος? Η οικογένειά μου είναι από τη Μικρασία. Η Μικρασία
ήταν ακριβώς το κέντρο όλης της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Η Ελλάδα τότε, στα Βυζαντινά χρόνια, ήταν τα κατωτικά μέρη, δηλαδή η περιφέρεια της περιφέρειας. Και όταν ο Μιχαήλ, ο λεγόμενος Ακομινάτος, δηλαδή ο Χωνιάτης, έφτασε Μητροπολίτης στην Αθήνα, είπε στον αδελφό του, τον Νικήτα, ο οποίος ήταν πρωθυπουργός στην πόλη, τι με στείλατε σε αυτό το λασποχώρι που δεν μπορώ να βρω ούτε ένα βιβλίο ούτε τίποτα. Να σκεφτείτε ότι έβρισκε βιβλία στο μοναστήρι της Σκαίας. Δηλαδή τι ήταν η Αθήνα τότε, τίποτα. Λοιπόν, η Μικρασία ήταν ακριβώς το κέντρο του Βυζαντίου. Και εγώ δεν άκουγα τίποτε άλλο στο σπίτι μου από το «Η πόλη στην Κωνσταντινούπολη», η μάνα μου ήταν πολύ της άλλωστη, «την Κωνσταντινούπολη», από το «την Αγία Σοφιά», τα τα τα. Οπότε λέω, εκείνο που θα κάνω είναι να δω τι ήταν αυτή η Αγία Σοφιά, τι ήταν αυτή η πόλη. Κι άλλωστε, εκείνο που μου έλεγε πάντοτε ο πατέρας μου και η μάνα μου είναι ότι ήταν δύο κακές γυναίκες που μας καταστρέψαν. Η μία ήταν η πολιτική και η άλλη η ιστορία. Λοιπόν, λέω τουλάχιστον να πάω να δω τι κάνει μία από τις δύο αυτές κακές γυναίκες, δηλαδή η ιστορία. Και έτσι διάλεξα και το Βυζάντιο και την ιστορία. Και τη δαμάσατε την ιστορία. Την έμαθα, ναι. Αργότερα ο Λεμέρλ στο Παρίσι πώς σας επηρεάζει? Ακούστε, αυτό δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Καθηγητής της Σορβόνης, φτάνω. Εγώ χαμένη. Εκεί πέρα όπως όλα τα παιδιά που φτάνουν. Με πήρε από το χέρι και με πήγε στην Εθνική Βιβλιοθήκη του Παρισιού για να μου δείξει πώς μπορείς να πάρεις βιβλίο να συμβουλευτείς από την Εθνική Βιβλιοθήκη. Πράγμα το οποίο ήταν πολύ πολύπλοκο το πράγμα. Δηλαδή οι καθηγητάδες εκεί δεν ήταν αυτό εδώ που δεν μπορούσες να τους μιλήσεις στους καθηγητάδες. Ήταν κοντά σου, ήταν δίπλα σου. Πραγματικά ένιωσα ότι μπορούσα ακριβώς να προχωρήσω χωρίς, με ασφάλεια. Και εκεί που φάνηκε κατά κάποιο τρόπο η ανωτερότητά μου μέσα σε εισαγωγικά είναι ότι ήξερα τέλεια ελληνικά. Λοιπόν, εκείνο το πράγμα, άλλωστε για ένα πράγμα είμαι περήφανη, είμαι πάνω από 60 χρόνια στο Παρίσι. Δεν έρχομαι εδώ παρά για μία μέρα ή για δύο. Ελληνικά ακόμα μιλώ. Φτάνουν καμιά φορά 5 μήνες στο Παρίσι και όταν γυρνάνε σου λέει πώς το λέμε αυτό ελληνικά. Δεν πειράζει. Λοιπόν, ξέροντας καλά ελληνικά, διατείνομαι ότι ξέρω πάρα πολύ καλά τα βυζαντινά κείμενα. Δηλαδή, δεν είπα τι έγραψε ο Τάδε για το Βυζάντιο, αν ήταν βασίλευ, αν ήταν δεν ξέρω ποιος από τους μεγάλους κτλ. Λέω τι γράψαν οι Βυζαντινοί. Λοιπόν, άρχισα αμέσως να διαβάζω τα βυζαντινά κείμενα στην καθημερινότητά μου. Δηλαδή, μπορώ να σας πω από την Ανακομνήνη, από τους Αταλιάτιδες, από τους Χωνιάτιδες, από, ήταν η καθημερινότητά μου. Λοιπόν, όταν ξέρεις καλά τα βυζαντινά πια κείμενα, μπαίνεις μέσα στο πνεύμα, χωρίς να μπαίνεις στο γράμμα. Λοιπόν, την γλώσσα του Θεού δεν θα τη μιλήσει κανείς, αν ξέρει μόνο σωστά γραμματική. Τη γλώσσα του Θεού τη μιλάει σωστά κάποιος ο οποίος προσπάθησε να την καταλάβει ως γλώσσα ολόκληρη. Λοιπόν, τα βυζαντινά έτσι τα νιώσα. Δηλαδή, η βυζαντινή γραμματεία για μένα είναι κάτι το οποίο είναι πολύ πιο γνωστό από την βιβλιογραφία τη βυζαντινή. Κυρία Αρβελέρ, πώς αποφασίζετε να πάτε στο Παρίσι καταρχάς? Γιατί δεν μένετε στο κέντρο μικρατησιατικών σπουδών όπου εργάζεστε? Γιατί ακριβώς ποιος είναι πρόεδρος του κέντρου μικρασιατικών σπουδών? Η κυρία Μερλιέ. Λοιπόν, οι Μερλιέδες με στέλνουν στο Παρίσι. Εγώ φτάνω στο Παρίσι με υποτροφία γαλλική. Προσπάθησα να πάρω ελληνική υποτροφία. Θέλατε όμως να φύγετε? Δείτε, δεν μπορούσε. Μην ξεχνάτε ότι είμαστε σε μια εποχή που δεν υπάρχουν μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα. Mm-hmm. Δεν υπάρχουν. Λοιπόν, οπότε το ότι θα πήγαινα οπωσδήποτε έξω, όλη μου η παρέα είχε φύγει έξω άλλωστε. Η Μαθιοπούλου, η Έλση Μαθιοπούλου, είχαν πάει όλοι αυτοί στη Γερμανία.
Λέω, αλλά η Ματιοπούλη ήταν από την Κύπρο. Λέω, εσύ παιδί μου, μπορείς να πας στη Γερμανία, από την Κύπρο. Αλλά εγώ δεν πάω στη Γερμανία. Τορναρίτη λεγόταν τότε. Εγώ δεν πάω στη Γερμανία. Έχοντας κάνει όλη την αντίσταση, δεν μπορώ να πάω στη Γερμανία να κάνω σπουδές. Πέρασα για λίγο. Λοιπόν, όλες οι Κύπριες σχεδόν, η Σαβεριάδου, η Ευτή, είχαν πάει στη Γερμανία. Λοιπόν, άλλωστε ήταν τα γαλλικά που ήξερα καλύτερα και εξαιτίας των Μερλιέ. Οι Μερλιέ μου δώσαν την υποτροφία για την. Ήτανε τα μεταπτυχιακά ή και ένα ένστικτο ότι τα πράγματα γίνονται εκτός Ελλάδας, τα αυτό σημαντικά. Αυτό οπωσδήποτε. Είμαστε μεταμφιλιακά, έτσι. Αμέσως τυχαίνει ακριβώς. Ότι η τύχη μας καθορίζεται, ας πούμε, και της Ελλάδας ως, της Ελλάδας ως κράτους. Έτσι, έτσι όπως το λέτε. Είμαστε ακόμα σε μία εποχή, και τώρα άλλωστε, τέλος πάντων, σε μία εποχή όπου η τύχη αποφασίζεται εκτός σύνορων, κατά κάποιο τρόπο. Οπότε δεν μπορούσες να είσαι μέσα στον κόσμο. Θυμάμαι με τον Λιγνάδη, με τους συναδέλφους μας του Πανεπιστημίου, καθόμασταν στα σκαλάκια της Ακαδημίας και φτιάχναμε τον κόσμο από την αρχή. Από την αρχή. Αλλά ποιον κόσμο, ήταν ο Κοντζιάς, ήταν ο Λιγνάδης, όλοι αυτοί. Ποιον κόσμο να φτιάξεις από την αρχή εν Ελλάδη, όταν ήσουν μέσα στην καρδιά του εμφυλίου πολέμου. Εγώ μπόρεσα και έδωσα εξετάσεις στο Πανεπιστήμιο, γιατί μόνο έναν χρόνο δεν ζητάγανε των κοινωνικών φρονημάτων το πιστοποιητικό. Ναι. Δεν θα το είχα ποτέ. Mm-hmm. Ποτέ δεν θα το είχα. Θυμάμαι, μας είχε κάνει ο Μαρινάτος μία εκδρομή για την Κρήτη και εκεί, αν η Λένα η Λαμπράκη, η Σαβίδη, η φίλη μου, τότε και η συμφοιτήτριά μου, δεν είχε καταφέρει να περάσει όλη η λίστα των φοιτών, των φοιτητών που πηγαίναμε σε αυτή την εκδρομή, δεν θα μπορούσα ποτέ να πάρω μέρος. Γιατί δεν είχα ακριβώς το πιστοποιητικό των κοινωνικών φρονημάτων. Λοιπόν, βρισκόμαστε σε άγρια πράγματα εκείνη την εποχή. Και αν καταφέρνω και φεύγω έξω, είναι ακριβώς χάρη στους Μερλιέ. Αλλά δεν έφυγα με το περίφημο καράβι που φύγαν όλοι, γιατί το περίφημο καράβι, το Ματαωρά, όπως το λένε, που έχουν φύγει όλοι, Σβορώνοι, Ξενάκηδες, Καστοριάδης κτλ., Αξελός, Μιμίκα, Κρανάκη, όλοι αυτοί, αυτοί είχαν φύγει 10 χρόνια πριν από μένα. Εγώ φεύγω του 54. Βρίσκεστε στο Παρίσι, όπου και εκεί έχετε μία πολύ καλή παρέα και εδώ άλλωστε είχατε μία εξαιρετική παρέα συμφοιτητών, οι οποίοι ήταν και όλοι γόνοι καλών οικογενειών. Όλοι τους. Καλών οικογενειών, όπως λέτε. Και ευπόρων, γιατί μεγαλοαστικών οικογενειών. Νιώσατε ποτέ ζήλια? Ποτέ. Ακούστε. Δεν, όχι. Δηλαδή πηγαίνετε σε σπίτια, μπορεί να φάγατε... Ακούστε. Είναι πολύ σοβαρό αυτό που με ρωτάτε. Ποτέ. Και θα σας πω γιατί. Ουδέποτε κατάλαβα την αξία των χρημάτων. Ποτέ. Ακόμα ούτε τώρα. Ούτε τώρα. Μου λένε καμιά φορά και τώρα οι φίλες μου. Βρε Ελένη, τι κάθεσαι στο Βύρονα? Λέω, πού θες να κάτσω? Γιατί να μην κάθουμε στο Βύρονα? Μα είναι, λέει, μακριά. Λέω, μακριά από πού? Από το Κολωνάκι και την Εκάλη. Είναι μακριά από πού? Λοιπόν, δεν το νιώσα από... Και εκείνο που πρέπει να πω, ότι όλα τα παιδιά με τα οποία ήμασταν μαζί, δεν με ένοιαζε, δεν έβλεπα που ήμουνα. Δηλαδή, είσαι εκείνο, σταθωσμένη στις σπουδές. Ναι, ξαναφτιάχναμε τον κόσμο. Ξαναφτιάχναμε τον κόσμο. Θυμάμαι, ήταν ο Θεοδωρακόπουλος καθηγητής. Ο Θεοδωρακόπουλος είχε κάνει την περίφημη ιστορία της φιλοσοφίας, μας έκανε κτλ. Και μας έκανε Φέδρο, μας έκανε Φέδωνα κτλ. Πλάτωνα. Λοιπόν, καθόμασταν όλοι και όλες γύρω από αυτά τα κείμενα. Δηλαδή, δεν έβλεπες που ήσουν. Ήμουνα περισσότερα στα σκαλάκια του Πανεπιστημίου παρά στα σπίτια μέσα μου.